Γεια σας, ονομάζομαι Τζοάννα Κλάδη, είμαι η μητέρα της Μωάνας Ρούφας Κλάδη, η οποία Μωάνα έχει διαγνωστεί το 2013 με το σύνδρομο της αλγονευροδυστροφίας, ή CRPS ή RSD. Έχει γεννηθεί εδώ στη Ζάκυνθο και το 2013 διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο. Όταν η Μωάνα διαγνώστηκε με το συγκεκριμένο σύνδρομο, πήγαινε στην 6η Δημοτικού, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου. Μετά από αρκετό χρόνο, μέχρι ακριβώς να βρούμε περί τίνος πρόκειτο, γιατί αυτό το σύνδρομο είναι σπάνιο και δυστυχώς πολλοί γιατροί δεν το γνωρίζουν, πέρασε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν επιτέλους ανακαλύψαμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, αυτό έγινε στο νοσοκομείο Αγία Σοφία στην Αθήνα, αποφασίσαμε να μετακομίσουμε στην Αυστραλία, γιατί εκεί βρήκαμε ένα κέντρο, ένα νοσοκομείο, που η Μωάνα θα μπορούσε να ξεκινήσει μια θεραπεία. Όταν φύγαμε από εδώ, τον Νοέμβριο του 2013, με προορισμό την Αυστραλία, η Μωάνα είχε αφόρητους πόνους, πλέον δεν μπορούσε να περπατήσει και ήταν καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ήμασταν βέβαια πάρα πολύ τυχεροί, γιατί όταν φτάσαμε στην Αυστραλία, η Μωάνα είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει κατευθείαν τη θεραπεία. Η θεραπεία της Μωάνας διέρχεσε 10 εβδομάδες με εντατική φυσιοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και φαρμακευτική αγωγή. Η Μωάνα μέσα σε αυτές τις 10 εβδομάδες κατάφερε να ξαναπερπατήσει, αλλά δυστυχώς οι πόνοι παρέμεναν. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, η Μωάνα ξεκίνησε να έχει μη λειτουργικές επιληπτικές κρίσεις. Αυτές οι κρίσεις εμφανίζονταν όταν η Μωάνα είχε έντονο πόνο και πλέον δεν μπορούσε να τον διαχειριστεί. Η Μωάνα πήρε μέρος σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο νοσοκομείο Westmead, επίσης του Sydney. Ένα πρόγραμμα με εφήβους, για εφήβους με νευρολογικά προβλήματα. Αφού η Μωάνα παρακολούθησε αυτό το πρόγραμμα, οι κρίσεις, οι μη λειτουργικές επιληπτικές κρίσεις συνεχίζονταν, οι πόνοι συνεχίζονταν και επίσης πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι πόνοι της Μωάνας απλώνονται σε όλο το σώμα. Από το 2017 λοιπόν μένουμε εδώ στο νησί, στη Ζάκυνθο. Η Μωάνα είναι μαθήτρια του πρώτου γενικού λυκείου. Σήμερα η Μωάνα εξακολουθεί να έχει τις μη λειτουργικές επιληπτικές κρίσεις. Ο πόνος συνεχίζει και πλέον σχεδόν ο πόνος έχει απλωθεί σε όλο το σώμα. Η Μωάνα έχει και καλές και κακές μέρες. Στις καλές μέρες η Μωάνα μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο της και μπορεί σχεδόν να έχει μια φυσιολογική ζωή όπως όλα τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Στις κακές μέρες όμως, η Μωάνα δεν μπορεί να διαχειριστεί καθόλου τον πόνο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να χρειάζεται και διακομιδή της στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Μετά από μεγάλη έρευνα, βρήκαμε μια ιδιωτική κλινική στο Αρκάνσας, των Ηνωμένων Πολιτειών, το Sparrow Clinic, που αυτή η κλινική έχει μεγάλη επιτυχία, ποσοστά επιτυχίας, με ανθρώπους με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Έχουμε κλείσει ραντεβού στις 18 Φεβρουαρίου 2020. Η Μωάνα έχει πλέον μια ευκαιρία να γίνει καλά. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα για μια φυσιολογική ζωή, μια ζωή χωρίς πόνο. Το κόστος για τη θεραπεία της Μωάνας είναι 65.000 αυστραλέζικα δολάρια. Και έτσι, εγώ και ο πατέρας της Μωάνας αποφασίσαμε και ξεκινήσαμε έναν ερανικό στην Αυστραλία, το GoFundMe Raising, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε αρχικά την ομάδα που μας βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα, τους φίλους και συμμαθητές, καθώς επίσης και τους καθηγητές της Μωάνας, αλλά και όλο τον κόσμο για τη στήριξη. Θα χρειαστούμε λίγο ακόμα για να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το χρηματικό ποσό για τη θεραπεία της Μωάνας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία, ψυχική αρμονία, ευτυχία.